αυτός πρέπει να ασκηθεί με έναν διαφορετικό, με έναν εφάνταστο, με έναν εναλλακτικό τρόπο σε σχέση με τη στοργιανή Ελλάδα. Ως προς τον τουρισμό, νομίζω ότι θα ήταν παρακινδυνευμένο να κάνει κανείς μια μέτρηση. Μεσοσταθμικά είναι της τάξης του 9%. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συντροφιά με τον υπέροχο επιτέλους ανοιξιάτικο ελληνικό ήλιο, αλλά και ένα ενωμένο Αιγαίο στη Σέριφο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η εικόνα του νησιώτη που περιμένει υπομονετικά στο λιμάνι το καράβι για να πάει στο μεγαλύτερο νησί να πάρει το πιστοποιητικό, όλα δείχνουν ότι σε λίγο θα ανήκει στο παρελθόν. Με το πρόγραμμα Αστερίας που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Αιγαίου και που ήδη λειτουργεί πιλωτικά, τα πιο απλά μέχρι τα πιο πολύπλοκα έγγραφα, οι κάτοικοι των νησιών θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τους Δήμους, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο τους. Θα δημιουργηθεί δηλαδή σε κάθε Δήμο, ακόμα και στα πιο μικρά νησιά, γραφείο δημοτών, ένα μικρό διοικητήριο ας πούμε, εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, ικανό να εξυπηρετήσει κάθε αίτημα του πολίτη. Το σημαντικό αυτό σχέδιο παρουσίασε ο Υπουργός το Σαββατοκύριακο σε συνέδριο που οργάνωσε στη Σέριφο, παρουσία των περιφερειαρχών, των νομαρχών και των δημάρχων των νησιών του Αιγαίου, αλλά και δεκάδων εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης. Η εκπομπή Αρχιπέλαγος ήταν εκεί φυσικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Σέριφο και κατέγραψε τη σημαντική αυτή εκδήλωση, αλλά συνομίλησε κιόλας με τον Υπουργό για τις λεπτομέρειες του σχεδίου που σύμφωνα με τον κύριο Μπένο θα αλλάξει τη μορφή της διοίκησης στα νησιά όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Κύριε Υπουργέ, πέστε μου τι ακριβώς έγινε αυτό το διήμερο στη Σέριφο. Καταρχήν συναντήθηκε όλο το Αιγαίο. Συζήτησε όλο το Αιγαίο, οι άνθρωποι του, οι πολίτες του μέσα από τους αιρετούς εκπροσώπους, δηλαδή τους δημάρχους και τους νομάρχες. Και πήραμε όλη μια απόφαση να αρχίσουμε ένα διαρκή διάλογο, προκειμένου να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες του Αιγαίου. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε αυτό το Υπουργείο, διαπίστωσα ότι αυτό που λείπει, αυτό που απουσιάζει, είναι η αποτύπωση και σε πολιτικές, αλλά και σε νομοθετικό πλαίσιο, αυτών ακριβώς των ιδιαιτερότητων. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε αυτό το διάλογο. Το διήμερο αυτό είχε σαν θέμα του τη διοίκηση στον χώρο του Αιγαίου. Η διοίκηση πρέπει να ασκηθεί με έναν διαφορετικό, με έναν εφάνταστο, με έναν εναλλακτικό τρόπο σε σχέση με τη στεριανή Ελλάδα. Έχουν γίνει καλοί νόμοι τον τελευταίο καιρό, που όμως και αυτοί οι καλοί νόμοι θέλουν περαιτέρω βελτίωση στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, τις νέες τεχνολογίες, πρέπει να δημιουργήσουμε τη διοίκηση μέσω δικτύων και πρέπει να κατεβάσουμε τις υποθέσεις στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. Αυτό είναι και το επίκεντρο της συνάντησής μας, δηλαδή στους Δήμους. Και επειδή ενδεχομένως, κύριε Μπένο, αυτό δεν θα το καταλάβει η κυρία Πετρίδου που μένει στη Σέριφο, θέλω να μου πείτε με παραδείγματα καθημερινά ποιος είναι ο στόχος αυτού του προγράμματος. Δηλαδή, τι θα γίνεται στο ΙΚΑ, τι θα γίνεται με τις υπηρεσίες τις καθημερινές των απλών ανθρώπων, διότι καταλαβαίνουν οι δήμαρχοι τι είναι το χαμηλότερο επίπεδο της διοίκησης, αλλά θέλω να καταλάβει και ο απλός κόσμος και ο απλός νησιώτης που μας βλέπει. Η κυρία Πετρίδου, λοιπόν, η κυρία Πετρίδου, που θα μένει στη Σέριφο ή σε οποιοδήποτε άλλο νησί, ας υποθέσουμε ότι έχει μια υπόθεση της νομαρχίας, που δεν ανήκει στο νησί της. Τι θα είναι αυτή η υπόθεση? Να πούμε ότι θα είναι άδεια για ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θέλει να βγάλει. Να πούμε ότι θα είναι το διαβατήριό της, για να πούμε κάτι απλό. Τώρα θα έπρεπε να ταξιδέψει να πάει από το νησάκι της στην νομαρχία. Οργανώνουμε λοιπόν ένα σύστημα την αιτησούλα της να την καταθέτει στο δήμο της, εκεί στο νησί της. Και θα αναπτύξουμε ένα σύστημα εσωτερικό στη διοίκηση, προκειμένου να μετακινούνται οι πληροφορίες, τα έγγραφα από τους ανθρώπους της διοίκησης και να μην μετακινούνται οι πολίτες. Να μην παίρνουν δηλαδή το αεροπλάνο ή το πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οι πολίτες, αλλά να διαβιβάζονται οι υποθέσεις τους μέσα από την κοινωνία των πληροφοριών και μέσα από άλλες σύγχρονες μεθόδους που πρόκειται να αναπτύξουμε. Αυτό θα συμβαίνει και στο τελευταίο μικρό νησάκι? Σε όλα τα νησιά δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα ο κάτοικος να απευθύνεται στην τοπική αρχή, είτε είναι κοινότητα, είτε είναι δήμος, είτε είναι ό,τι είναι. Θα έχει τη δυνατότητα να γίνεται παντού αυτό, έστω και μακροπρόθεσμα? Όχι, θα γίνεται στο τελευταίο νησάκι. Θα ξεκινήσει, θέλετε να πείτε, από τα τελευταία νησάκια. Δεν έχουμε μεγάλο άγχος για το πότε θα φτάσει
στα μεγάλα νησιά, έχουμε υπερβάλλον άγχος να ξεκινήσει από τα μικρά νησιά. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ένα τέτοιο νησάκι επιλέξαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, παρά τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, για να δώσουμε αυτό το δείγμα γραφής. Ναι, από εκεί θα ξεκινήσει. Κύριε Υπουργέ, αυτό σημαίνει επίσης ότι θα χρειαστεί να εκπαιδευτούν κάποιοι άνθρωποι μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση ή θα έχετε σκοπό να προσλάβετε νέους ανθρώπους, μήπως σημαίνει περισσότερη δουλειά και φόρτο αυτό για τις υπηρεσίες? Αυτό θα το χειριστούμε σε τρεις διαβαθμίσεις, σε τρία επίπεδα. Θα δούμε καταρχήν ποιοι δήμοι έχουν τέτοιο προσωπικό που θα μας το υποδείξουν εκείνοι και μπορεί να εκπαιδευτεί. Υπάρχουν και άλλοι μικροί δήμοι στα μικρά νησάκια που δεν έχουν τέτοιο προσωπικό. Για αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουμε κάνει ήδη μια συνεννόηση με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προσλάβουμε ειδικούς επιστήμονες για ένα διάστημα χρονικό όσο χρειαστεί που θα παραλάβουν αυτό το σύστημα για να το μεταδώσουν στους δημοτικούς άρχοντες και εντωμεταξύ θα οργανώσουμε ένα σύστημα, ειδικό σύστημα προσλήψεων για μόνιμο προσωπικό, γιατί αυτό το σύστημα θέλει μόνιμη εξυπηρέτηση. Άρα λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε το μεταβατικό διάστημα με προσλήψεις 8 μηνών, ενός έτους ή όσο απαιτηθεί τέλος πάντων, μέχρι ότου οργανωθεί αυτό το σύστημα με μόνιμο προσωπικό. Κύριε Μπένου, ήμασταν εδώ όλοι μαζεμένοι και ήταν μεγάλη χαρά να δούμε όλο αυτόν τον κόσμο του Αιγαίου, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Πώς νιώθετε ότι το εισέπραξε αυτό το νέο μήνυμα? Μήπως με δυσπιστία και κακυποψία, διότι γνωστό ότι το Αιγαίο ανέκαθεν είχε αυτό το πρόβλημα. Είχε ένα πρόβλημα αμφισβήτησης και δυσπιστίας, διότι πολλοί το επισκέφτηκαν, πολλοί δήλωσαν ότι το αγάπησαν, αλλά στο τέλος υπάρχει μονίμως ένα παράπονο. Είμαστε εγκαταλελειμμένοι. Το παρήγορο είναι ότι αυτή η δυσπιστία μειώθηκε από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος αυτού του διημέρου. Δεν λέω ότι απαλήφθηκε και δεν θα μπορούσε άλλωστε να απαλληφθεί. Όμως είναι φανερό από τον τρόπο που οργανώθηκε όλη αυτή η συνάντηση και κυρίως από την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο που θα το αναπτύξουμε, ότι υπάρχει ένα σπέρμα αισιοδοξίας ότι αυτή η προσπάθεια θα καρποφορήσει. Σημειώστε ότι αυτή η προσπάθεια στηρίζεται σε δύο πολύ μεγάλα βάθρα. Στη συνεννόηση του Αιγαίου και σε όλους τους αιρετούς του Αιγαίου και στην εθνική συνεννόηση που απαιτείται για τα μεγάλα προβλήματα του Αιγαίου. Είδατε εδώ τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, είδατε ένα κλίμα που διαμορφώθηκε, ένα κλίμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουν μεθοδικά, αποτελεσματικά τα προβλήματα του αρχιπελάγου. Ακούσαμε όμως και δηλώσεις του τύπου ποιος τώρα θα γυριστεί το ποντίκι. Αν είναι δυνατόν εγώ που είμαι στη Σίκινο, στη Σέριφο, στη Μήλο, να χειριστώ το κομπιούτερ, το ποντίκι. Εδώ δεν έχω μία γραμματέα, εδώ δεν έχω έναν οδηγό, εδώ δεν έχω ένα αυτό. Αυτό πώς θα το ξεπεράσουμε, κύριε Μπένο, διότι οι 47 κάτοικοι της Ψερίμου πώς θα χειριστούν το ποντίκι? Δεν μου λέτε πως είδατε ποιος χειρίστηκε το ποντίκι εδώ στη Σέριφο? Ένας δημοτικός σύμβουλος που εκπαιδεύτηκε για 3-4 μέρες και χωρίς ιδιαίτερα εφόδια. Το ποντίκι λοιπόν δεν είναι δύσκολο να το χειριστεί ένας υπάλληλος με όχι πολύ υψηλά προσόντα και το γυμνάσιο ακόμα αν έχει τελειώσει, αν εκπαιδευτεί σωστά μπορεί να το πράξει. Εκεί που δεν θα υπάρχει και αυτός θα φροντίσουμε να υπάρξει μέσα από ένα σύστημα όπως είπαμε πολιτικής προσωπικού και προσλήψεων που θα γίνει για το πρόγραμμα αυτό. Ποιο είναι το μήνυμα σε μια σειρά που στέλνετε στους αγιοπελαγίτες? Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί οι πολίτες του Αιγαίου, οι θεσμοί του Αιγαίου μαζί με την πολιτική ηγεσία του τόπου και να διαμορφώσουμε τους όρους ενός κινήματος για το Αιγαίο που το έχει ανάγκη για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητές του και το αρώμα του. Ο Θεός, κυρίες και κύριοι, μπορεί να μας χάρισε εμάς την ευλογία Του, δηλαδή την Ελλάδα, δηλαδή το καλύτερο σημείο του πλανήτη. Η κρίση όμως στο Κόσοβο συνεχίζεται, αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς. Και η συνεχιζόμενη αυτή κρίση φαίνεται ότι αφήνει πλέον έκδηλα πίσω της τα σημάδια για το φετινό τουρισμό στην Ελλάδα. Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε στην αρχή της κρίσης, ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τον τουρισμό, ανησυχία επικρατεί όσον αφορά τα δρομολόγια της Ολυμπιακής. Ανησυχία και αγωνία όμως όσον αφορά και τα δρομολόγια των πλοίων. Η εκπομπή Αρχιπέλαγος έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου μια εκστρατεία ενημέρωσή σας για το τι θα γίνει με την φετινή τουριστική κίνηση. Σχετικό είναι και το σημερινό ρεπορτάζ, να το παρακολουθήσουμε. Μουσική.
Έντονη ανησυχία επικρατεί στη χώρα μας για την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στη γειτονική Ιουγκοσλαβία. Οι επιπτώσεις όσων συμβαίνουν στο Κωσυφοπαίδιο στην τουριστική κίνηση στην Ελλάδα απασχόλησε και το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού που συνεδρίασε πριν από λίγες ημέρες. Η ελληνική κυβέρνηση καταγράφει τα προβλήματα που υπάρχουν και αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τους, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη αρχίσει. Ως προς τον τουρισμό, νομίζω ότι θα ήταν παρακινδυνευμένο να κάνει κανείς διαμέτρηση. Η συμμετοχή του τομέα του τουρισμού στο ΑΕΠ επισήμως είναι πολύ σημαντική. Άρα, ό,τι συμβαίνει στον τουρισμό ενδιαφέρει πάρα πολύ το ΑΕΠ, αλλά και πολύ περισσότερο θα έλεγα τα ανεπίσημα μέτρα, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να τα ανησυχούμε. Αλλά είναι πολύ πρόωρο να κάνει κανείς τις εκκινήσεις. Είναι πολύ πρόωρο γιατί παίρνουμε συγκεκριμένα μέτρα να μειώσουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι εκεί όπου εντοπίζεται. Σας θυμίζω πού εντοπίζεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλευση, στον ρυθμό έλευσης Αμερικανών επισκεπτών, οι οποίοι έχουν όμως ως προορισμό τους την Ευρώπη συνολικά και όχι την Ελλάδα, διότι βλέπουν την Ευρώπη συνολικά ως έναν προορισμό. Και βεβαίως αυτό θίγει τις ελληνικές κουραζιέρες, τις ελληνικών συμφερόντων κουραζιέρες, και εκεί προσπαθούμε να παρέμβουμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ο οδικός τουρισμός. Και κυρίως ο οδικός τουρισμός από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Εκεί προσπαθούμε επίσης να παρέμβουμε. Είτε με επιδότηση της οδικής μεταφοράς, η οποία τώρα θέλει πιο πολύ χρόνο και πιο πολλά έξοδα, είτε με υποκατάσταση της οδικής μεταφοράς από αεροπορική μεταφορά τύπου τσάρτερ. Προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Εκεί όπου εμφανίζονται σημειακά. Κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, οι επιπτώσεις των πολεμικών επιχειρήσεων στη Ιουγκοσλαβία στη χώρα μας φάνηκαν από τη μικρή συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές έλευση ξένων τουριστών. Σε σχέση με τους ξένους υπήρχε αρκετή μείωση. Για τους Έλληνες όμως μπορώ να πω ότι μάλλον κινήθηκαν ικανοποιητικά. Υπήρχαν ακυρώσεις δηλαδή από ξένους που είχαν κανονίσει να έρθουν στην Ελλάδα και δεν ήρθανε? Από ό,τι ακούω και από συναδέλφους, ναι. Όπως και το Πάσχα των Καθολικών, το οποίο κινήθηκε πριν από εμάς βέβαια, δεν πήγε τόσο καλά. Αλλά και από μεμονωμένους περαστικούς, που και αυτοί δείχνουν μια εικόνα πώς εξελίσσεται η τουριστική περίοδος, βλέπω ότι και εκεί δεν είναι τα μηνύματα ενθαρρυντικά. Οι τουρίστες για τους οποίους μιλάμε, από ποιες χώρες κυρίως προέρχονται? Οι περισσότερες ακυρώσεις έχουν γίνει από το ανατολικό λεγόμενο μπλοκ και λιγότερες από την Ευρώπη. Νομίζω όμως ότι τελικά και η Ευρώπη βλέπω μια διστακτικότητα και μάλλον δεν θα εξελιχθεί σωστά. Ως προς το κύμα τουριστών που αναμένεται το καλοκαίρι, οι ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφείς. Υπάρχει όμως έντονη ανησυχία και προβληματισμός. Η εικόνα που έχετε εσείς μέχρι στιγμής ποια είναι? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί τα μηνύματα είναι βέβαια αρνητικά. Εάν τελειώσει αυτό το σκηνικό, ας το πούμε έτσι, νωρίς, ενδέχεται να ανατραπούν. Αλλά προς το παρόν, τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα. Το αν θα επηρεαστεί η καλοκαιρινή περίοδος από τα γεγονότα στο Κωσυφοπαίδιο, αυτό θα το δούμε. Μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι έχουν ακυρώσει groups από την Αμερική ή από την Αγγλία. Σε αυτό όμως είναι μόνο πληροφορίες, τίποτε παραπάνω για μας. Δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό. Αυτή τη στιγμή, να αρχίσουμε από τον Νότο προς τον Βορρά. Αυτή τη στιγμή, στον Νότο έχουμε σταματήσει να κάνουμε πωλήσεις. Ο Ιούνιος, δεν πουλάμε Ιούνιο πλέον, διότι είμαστε γεμάτοι. Και στην Κρήτη και στη Δωδεκάνηση. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχουμε ακυρώσεις. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο και υπεύθυνο.
Η διαφαινόμενη κρίση όμως στο φατινό τουρισμό μας φαίνεται ότι δεν άγγιξε την Ολυμπιακή, η οποία εξήγηλε νέες αυξήσεις στα δρομολόγια τόσο της Ολυμπιακής όσο και της Ολυμπιακής Αεροπλοείας. Η διαφορά είναι ότι μέσα στο μήνα Απρίλιο θα αποφασιστεί το πότε ακριβώς θα εξαγγελθούν αυτές οι αυξήσεις. Αντιθέτως, πιστές θα λέγαμε ότι παραμένουν στις εξαγγελίες τους οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες μείωσαν σημαντικά τα ναύλα των πλοίων και για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και ήδη ισχύουν τα οικογενειακά πακέτα, τα ειδικά οικογενειακά πακέτα που ετοίμασαν οι ναυτιλιακές εταιρείες ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε μιας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Νέο τιμολόγιο με αυξημένες τιμές στα εισιτήρια για τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού έχει αποφασιστεί από τις διοικήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοείας. Το πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Net News, εξαρτάται κυρίως από την πληθωριστική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η Ολυμπιακή θα προχωρήσει σε μεσοσταθμική αύξηση 5,5% και η Αεροπλοεία σε αύξηση 9%. Οι τιμές των εισιτηρίων της Ολυμπιακής παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού, ενώ τα τιμολόγια της αεροπλοείας δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 1996 και οι τιμές των εισιτηρίων σε πολλούς προορισμούς είναι κάτω του κόστους. Είναι μεσοσταθμικά, είναι της τάξης του 9%, όχι στο Αιγαίο, γενικά σε όλους τους προορισμούς που πετάει η Ολυμπιακή Αεροπλοεία. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιους προορισμούς έχουμε βάλει παραπάνω από το 9%, και σε κάποιους καθόλου, καμία αύξηση. Δεν έχουμε αντιδράσεις, ίσως γιατί ο κόσμος το περίμενε αυτό. Αν σκεφτείτε ότι κάνοντας μία σύγκριση, παράδειγμα στην Πρέβεζα, που εμείς έχουμε εισιτήριο 1500 Αθήνα-Πρέβεζα και ο δικός κοστίζει 8,5, τι παράπονα να έχουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η τιμή του εισιτηρίου από Αθήνα για Μύκονο από 15.700 δραχμές το 1998 θα φτάσει φέτος στις 17.100 δραχμές. Το εισιτήριο από Αθήνα για Σαντορίνη από 18.800 θα γίνει 20.400. Από Αθήνα για Πάρο από 15.500 θα γίνει 17.500. Από Αθήνα για Νάξο από 16.700 θα γίνει 17.500. Και από Αθήνα για Μήλο από 11.500 θα γίνει 12.900. Η αύξηση αναπροορισμό είναι της τάξεως από 700 έως 1.800 δραχμές. Και σε κάποιους προορισμούς καθόλου, μηδέν. Σε σχέση με το εξωτερικό, οι τιμές οι δικές μας στα εισιτήρια, τι διαφορά έχουν? Είναι πολύ χαμηλότερες. Είναι πολύ χαμηλότερες ίσες αποστάσεις από την Αθήνα σε κάποιο προορισμό και από το Λονδίνο σε κάποιο προορισμό, από την Αμερική, από την Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, από το Παρίσι. Τα εσωτερικά του δρομολόγια είναι πολύ πιο ακριβά από τα δικά μας. Πώς να το δούμε, ακριβώς πολύ. Ταξιδεύετε συχνά? Πού και πού. Δηλαδή, με να πας στη Μήλο θες 15.000, λες και πολύ ακριβά, μόνο να πας. Σύγκριση με το πλοίο έχετε κάνει? Είναι πιο φθηνά, αλλά κάνει 5 ώρες. Είναι λίγο ακριβά. Δεν ξέρω για τις αυξήσεις. Άμα το πολύ ακριβή είναι, θα πατάει κανένας και τελείωσε. 14.400. Ακριβά είναι? Βέβαια, για 20 λεπτά. Δεν γνωρίζω γενικότερα τι επικρατεί και σε ανταγωνιστικές εταιρείες, αλλά εντάξει, όμως θες να κάνεις τη δουλειά σου, ακριβό, ξακριβό, πληρώνεις, δυστυχώς. Το εισιτήριο πόσο είναι για την Ικαρία? Είναι 17.000. Ακριβό, φθηνό. Λογικό είναι. Αν σκεφτείς ότι έχει 7 με 10.000 στο πλοίο και κάνει 10 ώρες, λογική είναι. Το χολαργό μέχρι εδώ μου πήρε 7.000 στο ταξί. Εκπτώσεις από 10 έως 30% από την άλλη πλευρά καθιερώνονται στους ναύλους επιβατών και οχημάτων στα επιβατικά της ακτοπλοείας. Οι εκπτώσεις αυτές δεν είναι ομοιόμορφες, καθώς η κάθε εταιρεία προσφέρει τις δικές της τιμές. Γι' αυτό και τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται. Για πρώτη φορά από πέρυσι έχουν καθιερωθεί αρκετές εκπτώσεις, οι οποίες λειτουργούν σαν κίνητρα για τους επιβάτες, κυρίως τα μετεπιστροφή εισιτήρια, τα οποία με αυτή την έννοια έρχονται φθηνότερα και τα αυτοκίνητα και τα εισιτήρια των αυτοκινήτων.
Υπάρχουν οι λεγόμενοι οικογενειακοί ναύλοι. Υπάρχουν τα ομαδικά εισιτήρια εκτός από τις κλασικές εκτόσεις, τα στρατιωτικά, τα παιδικά, τα φοιτητικά. Επίσης έχει καθιερωθεί χειμερινό τιμολόγιο, ναυλολόγιο, το οποίο και αυτό βοηθάει. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στην γραμμή Πειραιά-Μυτιλίνη-Πειραιά στην τρίτη θέση το εισιτήριο από 13.700 πηγαίνει στις 12.300. Στη δεύτερη θέση από 20.300 πηγαίνει στις 18.400. Και για το αυτοκίνητο από 45.200 πηγαίνει στις 40.700. Στη γραμμή Πειραιά-Χίο-Πειραιά το εισιτήριο της τρίτης θέσης από 11.200 γίνεται 10.100. Της δεύτερης θέσης από 16.500 γίνεται 14.900 και του αυτοκινήτου από 39.300 γίνεται 35.400 δραχμές. Τη Σαντορίνη, η οποία είναι ακριβή πάντοτε, είναι ακριβόν σε σχέση με τους ναύλους, το αυτοκίνητο το οποίο πλησιάζεται 25.000 σε μια διαδρομή, τώρα έχει μια μεγάλη έκπτωση της τάξης των 20% και φαίνεται από εκεί η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στα μετεπιστροφής πάντα. Μετεπιστροφής δηλαδή πόσο είναι? Μετεπιστροφής είναι περίπου 40.000. Έρχεται μαζί με τα λιμενικά και τα λοιπά, το αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πολύ περισσότερο. Και το εισιτήριο το κανονικό, το ατομικό? Το ατομικό εισιτήριο έρχεται γύρω στις 10.000 μετεπιστροφής. Ακριβά θεωρούν οι ταξιδιώτες και τα εισιτήρια της ακτοπλοείας σε σχέση με τις ώρες που διαρκεί το ταξίδι τους. Αν υπολογίσεις για 12 ώρες που κάνει το καράβι να πας, εντάξει, δεν θέλεις κάτι να πεις, κάτι να φας. Θέλεις δηλαδή με μισό εισιτήριο 7-8.000. Όχι, τι να δει. Είστε ευχαριστημένος δηλαδή? Είναι λίγο ακριβά. Είναι λίγο ακριβά. Μια γλυκιά ανάσα το επόμενο θέμα. Το σκάφος της εκπομπής ντύθηκε μελισσοκόμος, ταξίδεψε στην Αστυπάλαια, η οποία φημίζεται για το πάρα πολύ καλό της μέλι. Και το τι επακολούθησε, δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Δείτε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βασιλική Λάζαρη. Που αποφάσισε να γυρίσει το Μελισσοκόμο νούμερο 2, αλλά η ομάδα του Net News που οργάνωσε αποστολή στην Αστυπάλαια, ένα νησί που φημίζεται για το μέλι του, και συνάντησε ένα νέο Μελισσοκόμο που δηλώνει μαγεμένος από τη σοφία και την οργάνωση του μελισσιού. Μαζί του επισκεφτήκαμε και ανοίξαμε τις κυψέλες του. Προσοχή, μην αγγίζετε. Μην ανοίγετε. Τουλάχιστον πριν καπνίσετε τις μέλισσες. Σημαντικό σε ένα μελίσι, είπαμε, όταν το ανοίγεις, είναι να το καπνίσεις λίγο, οπότε να το κάνεις να ασχοληθεί περισσότερο με το φαγητό και λιγότερο μαζί σου. Κάπως κάτι σαν ναρκωτικό, κάτι τέτοιο. Το καπνίζεις λίγο κάτω, το ξυλοκτυπάς στην κυψέλη, ειδοποιώντας το ότι ξέρεις κάτι θα ανοίξω, ας πούμε, θα σε επισκεφτώ. Βέβαια, το καλό με τις μέλισσες είναι το θέμα το εξής, ότι καταλαβαίνουν αρκετές από τις ουσίες που εγκρίνει ο ανθρώπινος οργανισμός. Παραδείγματος χάρη, κάποιος που φοβάται πολύ και εγκρίνει αδρεναλίνη, οι μέλισσες το καταλαβαίνουν και του επιδίδονται συνήθως πιο εύκολα από ανθρώπους που δεν φοβούνται. Αν δείτε εδώ πέρα, χτίζουν. Αυτό εδώ πέρα είναι καινούριο, καινούρια κερίθρα και έχουν ξεκινήσει οι εργάτριες που χτίζουν να χτίζουν την καινούρια κερίθρα. Βλέπετε, εμείς τους έχουμε βάλει μόνο το ένα φυλλαράκι και πλέον αυτές κάνουν τα πολύγωνα τετραγωνάκια. Το μελίσι έχει νόμους και αυστηρή ιεραρχία. Και νομίζετε ότι η βασίλισσα κυβερνά, γελιέστε ικτρά. Εδώ έχουμε την κυριαρχία του εργατικού προλεταριάτου. Προτού να ξεκινήσω τα μελίσια, πίστευα και εγώ ότι η βασίλισσα είναι εκείνη που κάνει το κουμάντο στην κυψέλη, αλλά οι εργάτριες είναι εκείνες που πραγματικά ελέγχουν τα πάντα μέσα στην κυψέλη. Αυτές αποφασίζουν πότε θα σκοτώσουν τη βασίλισσά τους. Αυτές αποφασίζουν αν θα βγάλουν κυφήνες ή αν θα βγάλουν εργάτριες. Αυτές αποφασίζουν πότε θα φύγουν από την κυψέλη. Τα πάντα εξαρτώνται από τις εργάτριες. Πώς κυλάει η ζωή ενός μελισσιού?
Η Βασίλισσα ξεκινάει να γεννάει κόσμο από αυτή την εποχή μέχρι και τον Ιούνιο που ξεκινάει το θυμάρι. Τον Ιούνιο υπάρχει περισσολογή του θυμαριού του Νέκταρ. Σε όλο αυτό το διάστημα οι εργάτριες μαζεύουν γύρι που είναι αναγκαία, ξέρω εγώ, στο να γεννηθούν καινούργιες μέλισσες μέσα στην Κυψέλη. Και μετά τον Αύγουστο πλέον και Σεπτέμβρη που μαζεύουν το ελάχιστο νέκταρ που έχει περισσέψει σε διάφορα λουλούδια που βγαίνουν, ξεκινάει υπογεννητικότητα. Σχεδόν η Βασίλισσα σταματάει να γεννάει για όλο το χειμώνα και προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν στο χειμώνα. Ποια είναι η διάρκεια ζωής των μελισσών? Για τη Βασίλισσα μιλάμε για 5 με 6 χρόνια. Βέβαια μετά τα 3 χρόνια σταματάει να είναι τόσο γόνιμη όσο είναι στα πρώτα 3 χρόνια. Για τις εργάτριες το maximum ζωή τους που είναι το χειμώνα είναι γύρω στους 3,5 μήνες. Το minimum που είναι στο καλοκαίρι είναι γύρω στις 20 μέρες. Για τους κυφήνες τώρα, ένας μέσος όρος ζωής είναι γύρω στους 2,5 με 3 μήνες. Όσο για τη γενετική, εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά, εφόσον η τροφή είναι αυτή που επιλέγει το φύλλο. Η γονιμοποιημένη βασίλισσα βγάζει ένα έμβριο που μπορεί να γίνει οτιδήποτε θελήσουν οι εργάτριες. Εξαρτάται δηλαδή από το τι φαγητό θα ταΐσουν το έμβριο αυτό οι εργάτριες για να καθορίσουν και το φύλλο τους. Εδώ τώρα είναι το τελάρο με το γόνο, η γονοφωλιά. Αν δείτε, κανονικά, φυσιολογικά, εδώ πέρα στις άκριες εναποθέτουν μέλι και γύρι. Οπότε να μπορέσουν να γεννήσουν εδώ πέρα η βασίλισσα και να είναι εύκολο για τις παραμάνες, αυτές που ταΐζουν τα μικρά, να είναι εύκολη η μετακίνηση φαγητού. Τις τρεις τροφοδότες μέρες θα το ταΐσουν ό,τι και να είναι βασιλικό πολτό. Αλλά από εκεί, μετά την τρίτη μέρα πλέον, ξεκινάνε και το ταΐζουν το φαγητό που θα το καθαρίσει το φύλλο του. Αυτά εδώ πέρα έχουν αποφασιστεί πλέον τι θα γίνουν. Θα γίνουν σίγουρα εργάτριες. Αν δείτε, υπάρχουν κάποια εξογκωμένα εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα θα βγει κυφήνας. Ο κυφήνας είναι πιο μεγάλος από την εργάτρια. Οπότε ξεχωρίζει πλέον από το πώς το κλείνουν, ξέρω εγώ. Η γονιμοποίηση με ποιο τρόπο γίνεται? Όταν η βασίλισσα είναι για να γονιμοποιηθεί, δεν ξέρω πώς, παίρνοντας τους κυφήνες από την κυψέλη της, που ήδη έχουν πάει σε εκείνο το σημείο και το έχουν επισημάνει, παίρνει όλους τους κυφήνες από τη δικιά της την κυψέλη, πηγαίνει σε εκείνο το σημείο που υπάρχουν και κυφήνες από άλλες κυψέλες και η βασίλισσα ξεκινάει και πετάει προς τα πάνω. Οι κυφήνες την ακολουθούν και ο δυνατότερος βέβαια που θα μπορέσει να τη φτάσει στο μεγαλύτερο ύψος που θα φτάσει η βασίλισσα, τη γονιμοποιεί κιόλας. Ποια όμως είναι η διαδικασία παραγωγής αυτού του πολύτιμου προϊόντος? Οι εργάτριες που μαζεύουν νέκταρ πηγαίνουν και το αποθηκεύουν μέσα στα κυψελίδια που έχει κάθε κερίθρα. Αυτό εδώ πέρα τώρα, με τη βοήθεια των κυφήνων, ξαναπερνάει από τις εργάτριες τρεις φορές από το λοβό τους. Και μετά από εκεί πέρα είναι μέλι. Δηλαδή το νέκταρ πρέπει να περάσει τρεις φορές από το λοβό της εργάτριας για να γίνει μέλι. Στην Αστυπάλεια, πέρα από τον τουρισμό, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία. Παρότι όμως το μέλι το αστυπαλιώτικο είναι από τα καλύτερα της αγοράς, καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά του νησιού και δεν έχει συναντήσει ακόμα τη διεθνή αγορά. Η Αστυπάλεια έχει πολλές δυνατότητες όσον αφορά αυτόν τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος, διότι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Μπορεί άνετα στην Αστυπάλεια να γίνει τυποποίηση προϊόντων. Στην Αστυπαλιά έχουμε το καλό και το κακό ότι όλο μας το νέκταρ προέρχεται από θυμάρι. Αυτό σημαίνει μέλι πολύ καλής ποιότητας, πάρα πολύ καλής ποιότητας μπορώ να πω. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μικρής ποσότητας. Πόσοι ασχολούνται στην Αστυπαλιά με τη μελισσοκομεία? Επαγγελματικά πρέπει να είμαστε 4 με 5 άτομα. Βέβαια, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε 1, 2, 3 κυψέλες για το μέλι της χρονιάς, ξέρω εγώ, καθένας. Πόσο πουλιέται το κιλό το μέλι εδώ? Φέτος ήταν στις 3.000 δραχμές και μου φαίνεται ότι επί 3 χρόνια τουλάχιστον είναι στην ίδια τιμή, συνέχεια 3.000. Τι σκοπεύει όμως να κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει στην αύξηση παραγωγής μελιού και να ανοίξει τις ευρωπαϊκές αγορές στους Έλληνες μελισσοκόμους? Πιστεύω ότι έχουμε το καλύτερο μέλι στην Ευρώπη. Και από τα καλά μέλια είναι στα νησιά. Ακριβώς επειδή έχουμε τη μεγάλη ποικιλία των φυτών που έχουμε στα νησιά. Πιστεύω λοιπόν ότι και για αυτά τα προϊόντα, ακόμα και αν οι ποσότητες είναι τέτοιες που δεν μπορούμε να κάνουμε εθνικές διεπαγγελματικές οργανώσεις, θα πρέπει να γίνουν απλές διεπαγγελματικές οργανώσεις και να δουν τα συμφέροντά τους. Υπάρχουν ενισχύσεις, ειδικά στο μέλι, που δεν έχουν απορροφηθεί ακόμα. Yeah.
βυθός και ένα από τα σημαντικότερα ναυάγια στον κόσμο, το επόμενο θέμα μας, φίλοι μας. Πρόκειται για το ναυάγιο των Ηρίων του 1200 π.Χ. στον κόλπο των Ηρίων, κοντά στο Τολό. Ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία αυτής της ιστορίας είναι ότι τα ευρήματα του ναυαγίου, που σήμερα φιλοξενούνται στο Μουσείο των Σπετσών, πιστοποιούν και το διεθνή χαρακτήρα του ελληνικού εμπορίου που πάει πίσω στο 12ο αιώνα. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που ετοίμασε η εκπομπή για σας και παράλληλα την ερευνητική ομάδα εν δράση. Ο βυθός των Ηρίων κράτησε για πάνω από 3.000 χρόνια ένα σημαντικό και ιερό μυστικό. Το φορτίο ενός κυπρομυκηναϊκού πλοίου που ανήκει στην ύστερη εποχή του Χαλκού, τοποθετείται δηλαδή χρονολογικά γύρω στο 1200. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα που πιστοποιεί το διεθνή χαρακτήρα του ελληνικού εμπορίου ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Φωτίζει μια δύσκολη περίοδο της ελληνικής προϊστορίας, γιατί είναι το τρίτο μόλις ναυάγιο που βρίσκουμε στην Ανατολική Μεσόγειο αυτής της περίοδου. Τα δύο άλλα είναι του Λουμπουρούμ, 100 χρόνια νεότερο, και του Ακροτηρίου της Χελιδονίας. Αντιπροσωπεύει τον διεθνή χαρακτήρα, αν θέλετε, του εμπορίου που διεξάγεται αυτή την εποχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι μετέφερε? Μετέφερε κυρίως κεραμική. Αυτό που εμείς μπορέσαμε τουλάχιστον να εντοπίσουμε και να ανασύρουμε και πιστεύουμε ότι περιλαμβάνει την πλειοψηφία του φορτίου, γιατί υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες μεταξύ των ερευνητών ακόμα για το αν είναι όλο το φορτίο αυτό που έχουμε βρει. Μάλλον πρόκειται για την πλειοψηφία του φορτίου. Είναι ότι κυρίως κεραμική και μια αλήθινη άγκυρα. Το φορτίο το οποίο μετέφερε ήταν από τρεις διαφορετικές περιοχές, από την Κρήτη, την Κύπρο και την Αργολίδα. Ποιες ήταν όμως οι συνθήκες της ανακάλυψης του ναυαγίου αυτού? Το 1962, δηλαδή τότε είχαμε εντοπίσει, την εποχή που τάγαμε, είχαμε εντοπίσει πάρα πολλά ναυάγια. Αλλά πιστεύω ότι τα ίδια, όχι πιστεύω, ήταν το μόνο ναυάγιο το οποίο εμένα μου έκανε μια ιδιαίτερη εντύπωση και φαντάζομαι κυρίως λόγω του μεγέθους των αγκείων του. Και γενικά τη εμφάνιση των αγκαίων ήταν αγκαία τα οποία δεν έβλεπες, δεν είχαμε δει ποτέ στη θάλασσα σχετικά κάτι αντίστοιχο. Τα μεγάλα πιθάρια όπως ξέρετε και οι ψευδοστομιαφορείς. Και γυρίσαμε στα Ηρία το 1991. Το 91 που πήγαμε μας έλειπε το μεγάλο πιθάρι. Αυτό που ήταν, ευτυχώς το είχα φωτογραφίσει και στη δεκαετία του 60 και το 74 και έτσι σώθηκε τουλάχιστον η μαρτυρία και η φωτογραφία του πιθαριού του κλεμμένου. Ας μεταφερθούμε όμως για λίγες στιγμές στο χώρο της έρευνας. Η μέρα ξεκινάει με το χάραμα. Κάποια μέλη έχουν ήδη συγκεντρωθεί και κάποια άλλα μας περιμένουν στην πλωτή εξέδρα, όπου έχει στηθεί πάνω από το χώρο του ναυαγίου για τη διεξαγωγή των καταδύσεων. Οι βουτιές είναι συνεχείς. Ο βυθός δεν είναι το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου και γι' αυτό η εργασία στο βυθό απαιτεί ειδίκευση, ειδικό εξοπλισμό, εκπαίδευση, συντονισμό όλων των επιστημόνων και προσοχή όταν δουλεύεις ιδιαίτερα σε μεγάλα βάθη. Για την ενάλλη αρχαιολογία απαιτείται η συνεργασία πολλών επιστημών. Εργάζονται αρχαιολόγοι, γεωλόγοι, βιολόγοι, τεχνικοί, ωκεανολόγοι, και όλοι πρέπει να συνεργάζονται άψογα κάτω από το νερό. Ένα ολόκληρο εργοτάξιο έχει στηθεί εκεί. Η προσπάθεια επίπονη, σκληρή και οι στιγμές της ανακάλυψης κάποιων ευρημάτων γεμάται συγκίνηση.
η έρευνα των ηρίων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όχι μόνο γιατί είναι μια ακόμα ναυτιλιακή σφραγίδα των Ελλήνων στους βυθούς, αλλά και γιατί είναι η πρώτη ολοκληρωμένη ενάλεια έρευνα στην Ελλάδα και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση και τη δράση του Ινστιτούτου Εναλλείων Αρχαιολογικών Ερευνών. Ήταν μια πολύ καλή συγκυρία, μια ευτυχή συγκυρία, διότι συνέπεσε τα εγγένεια της έκθεσης και το Διεθνές Συνέδριο που κάναμε στις Πέτσες με τα 25 χρόνια της ύπαρξης του Ινστιτούτου. Και πρέπει να πω πράγματι είναι η πρώτη έκθεση αρχαίων ευρημάτων που προέρχονται από ένα ανασκαμμένο ναυάγιο, μια ολοκληρωμένη ανασκαφή, και όπου υπάρχουν και δημοσιεύσεις και μάλιστα αυτή έγινε και το συνέδριο σχετικά με το θέμα αυτό και τώρα ετοιμάζεται μέσα στον χρόνο και η δημοσίευση, η τελική δημοσίευση του ευρήματος. Συνδυασμός γνώσεων και παιχνιδιού το επόμενο θέμα μας. Θα ταξιδέψουμε μαζί στην Άξο για να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, τη βιβλιοθήκη που χτίστηκε εκεί και η οποία φιλοξενεί παιδιά μέχρι 18 ετών. Το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι η βιβλιοθήκη αυτή ήταν ένα πρώην σφαγείο, οι αίθουσες του οποίου μετατράπηκαν με ένα μοναδικό τρόπο σε αίθουσες βιβλιοθήκες, οι οποίες όπως είπαμε φιλοξενούν παιδιά μέχρι 18 ετών. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σε ένα πολύ όμορφο και ζεστό χώρο έχουν μετατραπεί τα παλιά σφαγεία της Νάξου. Το πηγάδι που διατηρείται βρίσκεται ακόμη στο κέντρο του κτηρίου, με τη διαφορά ότι σήμερα ο χώρος αυτός είναι η Δημοτική Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη του νησιού. Αυτό το πηγάδι βρίσκεται από την εποχή που ήταν εδώ πέρα σφαγεία και περιέχει γλυκό νερό. Όπως βλέπετε, τώρα ενώ στις αρχές του χειμώνα όταν άνοιξε η βιβλιοθήκη την 1η του Δεκέμβρη, αυτό ήταν ξερό, τώρα με τις βροχές που έπεσαν, θα δείτε ότι έχει μέσα νερό. Και είναι ακριβώς, διατηρήθηκε και στο σχήμα του όπως εκείνη την εποχή, όπως επίσης και κάτω το δάπεδο. Έχει διατηρηθεί ίδιο όπως στην εποχή των σφαγείων, καθώς και το λούκι, όπου πλένανε τα αίματα από τα ζώα με το νερό του πηγαδιού, το έχουν διατηρήσει αυτούς από εκείνη την εποχή. Η βιβλιοθήκη, από τις λίγες παιδικές και εφηβικές που συναντά κανείς, λειτουργεί και ως δανειστική, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί και φορητή. Οι υπεύθυνοι μεταφέρουν βιβλία στα χωριά του νησιού προκειμένου να τα δανειστούν τα παιδιά και στη συνέχεια τα επιστρέφουν. Στους χώρους της βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι γονείς. Φιλοξενούν για διάβασμα και παιχνίδι μόνο παιδιά από 5 χρονών και έφηβους έως 18 ετών. Μπορούν να έρθουν παιδιά, ιδίως τα μεγαλύτερα, μάλλον έρχονται για εργασίες που αφορούν το σχολείο τους για να βρουν λογοτεχνικά βιβλία για τις ελεύθερες ώρες τους. Τα παιδιά έρχονται μόνα τους, ιδίως τα μικρά, μπορούν να τα αφήνουν οι γονείς τους κάποιες ώρες, βέβαια σε συνεννόηση με τα παιδιά για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στην αρχή διαβάζουν που είναι έτσι πιο ξεκούραστα. Μετά μαζεύονται σε παρεούλες, διαλέγουν ένα παιχνίδι που τα ενδιαφέρει, διαβάζουν. Κατόπιν μπορούμε να τους διαβάσουμε και εμείς κάποιο παραμύθι, να τους προτείνουμε βιβλία για να δανειστούν και για να διαβάσουν και εδώ. Τους βάζουμε και κάνουν κάποια προγράμματα. Κατόπιν μπορούμε να τους ζητήσουμε να ζωγραφίσουν, να προσπαθήσουν να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό, να μιμηθούν κατά κάποιο τρόπο τον ζωγράφο ή να γράψουν ένα ποίημα δικό τους με βάση την τεχνοτροπία του ποιητή. Κάποια τέτοια πράγματα για να μαθαίνουν και κάτι άλλο εκτός από το διάβασμα που είναι απλά για ψυχαγωγία. Της θάλασσας, ο Νίκος Λάπρου είχε από πολύ μικρός δείξει το ταλέντο του στη ζωγραφική, τη χαρακτική και το ψηφιδωτό. Τα έργα του, εμπνευσμένα κυρίως από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σκύρο, παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε μια αναδρομική έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ο Νίκος Λάμπρου έζησε πολύ λίγο, αλλά κατάφερε να αφήσει ένα πλούσιο και εξαιρετικό έργο για να τον θυμόμαστε και να τον θαυμάζουμε. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1938,
8 Αυγούστου του 1938 στη Σκύρο και έχουμε 3 χρόνια διαφορά. Τελείωσε το σχολείο στη Σκύρο, ήρθε στην Αθήνα μετά για γυμνάσιο και στο γυμνάσιο το 6ο Αρένων της Γαργαρέτας ο καθηγητής του Κεραμίδας ανακάλυψε ότι έχει ταλέντο. Εκείνος όμως αγαπούσε τη θάλασσα, γιατί έτσι είχε συνηθίσει με τη βάρκα και το πανί να γυρίζει όλη τη Σκύρο και ήθελε να ταξιδέψει. Μπαρκάρισε ένα μικρό διάστημα, αλλά κατάλαβε ότι δεν είναι η βάρκα με το πανί το βαπόρι και άλλαξε γνώμη και ήρθε εδώ, ετοιμάστηκε για τη σχολή και τότε μπορούσε να παρακολουθήσει και ζωγραφική και χαρακτική και ψηφιδωτό. Ήταν ένας τύπος πολύ σεμνός. Πίστευε ότι για να κάνει έκθεση θα πρέπει να έχει δουλέψει πάρα πολύ και όταν ο Μόραλης του επενούσε τη δουλειά του, κατά κάποιο τρόπο θύμωνε. Σε όλα αυτά φαίνεται μέσα ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να φτιάξει ένα εργάκι που να αρέσει, που να... Είναι όλα του τα έργα ψάχνει. Ψάχνει, ας το πούμε, να ανακαλύψει κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι σπουδές τα έργα που βλέπουμε τώρα. Πέθανε στα 27 του χρόνια, στρατιώτης, από καρκίνο στην παρικεφαλίδα. Χειρουργήθηκε τον Ιούλιο του, στα 17 Ιουλίου του 1964 και πέθανε το 15 Μαΐου του 1965. Μετά την εγχείρηση έκανε κάπου 7-8 έργα, λάδια. Το τελευταίο ότι είναι ο χορός. Κάστρο δεσπόζει στο λόφο και είναι το σήμα κατά τεθέν της Αστυπάλειας. Γύρω του αναπτύσσεται ο οικισμός, η χώρα. Μνημείο επιβλητικό, με μακραίωνη ιστορία, το κάστρο το χιλιοτραγουδισμένο. Το κάστρο της Αστροπαλιάς είναι χιλιοτραγουδισμένο. Όχι μόνο γιατί έκρυβε μέσα του πολλά όμορφα κορίτσια, αλλά και γιατί είναι ένα εξαίσιο δείγμα χειρωματικής αρχιτεκτονικής. Μέχρι και τα μέσα του αιώνα μας κατοικεί το. Και είναι μια μοναδική περίπτωση όπου η εξωτερική τείχη των σπιτιών είναι και το εξωτερικό τείχος του κάστρου. Είναι ένα από τα δύο, νομίζω, δείγματα καστρικής αρχιτεκτονικής με τα εξώκαστρα σπίτια. Υπάρχει ένα ακόμα, νομίζω, στη Μάλτα και ένα στην Αστυπάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η εξωτερική τείχη των σπιτιών αποτελούν συγχρόνωση και την οχύρωση του κάστρου αυτού καθεαυτού. Το κάστρο αυτό χτίστηκε καταρχάς το 1415 περίπου από τον Τζοβάνι Γκουερίνι από την Βενετία, στον οποίο είχε δοθεί από τον Μάρκο Σανούδιο. Τότε βέβαια είχαν ανακαλυφθεί και παλιά λείψανα. Αυτό σημαίνει ότι επάνω στο κάστρο υπήρχαν και κάποιοι πιο παλιοί ναοί. Και η Ακρόπολη. Και η Ακρόπολη και έχουν βρεθεί μάλλον ότι είναι και από τον 5ο αιώνα. Η Αστυπάλεια, σύνδεσμος ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, χρησίμευσε συχνά ως βάση πειρατών και γνώρισε τη δράση και την αγριότητά τους. Έτσι οι κάτοικοι αναζήτησαν προστασία και ο οικισμός αναπτύχθηκε στο πιο ψηλό και δύσβατο σημείο της χώρας. Έτσι το κάστρο στολίζει την Αστροπαλιά ήδη από το 14ο αιώνα. Σε μια έκταση 4 στρεμάτων κάποτε κατοικούσαν έως και 4.000 άνθρωποι, σωστός λαβύρινθος, σοφή η οργάνωση και πλήρης η οικονομία του χώρου. Η κίνηση είναι όλη εσωτερική, δεν υπάρχουν εξωτερικοί δρόμοι, διάδρομοι ή οτιδήποτε άλλο, είναι όλα εσωτερικά. Οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και για οικονομία χώρου, αλλά και για μια δυσχέρεια των πειρατών να κυκλοφορήσουν μέσα. Λέγανε ότι αν κάποιο μπει στο κάστρο τη Αστυπαλιά και δεν ξέρει το πολεμικό του ιστό, χάνεται εκεί μέσα, γιατί είναι τόσο πολύ πολύπλοκα τα στενά αυτά όλα. Εδώ υπάρχει μια κάτωση του κάστρου. Εσωτερικά υπάρχουν διάφοροι χώροι ανοιχτοί, ελεύθεροι, οι οποίοι επίση και δημιουργούσαν τι πλατείε του κάστρου, οι οποίοι ήταν μία εδώ μπροστά στον Άγιο Γεώργη
και μία εδώ μπροστά στην είσοδο και όλο το υπόλοιπο κομμάτι ήταν χτισμένο. Από εδώ φαίνεται ακριβώς η εξωτερική σειρά των σπιτιών, η οποία βέβαια τότε ήταν γύρω-γύρω. Πόσα επίπεδα ήταν? Τα σπίτια ήταν μέχρι και 4 επίπεδα. Το πλάτος των δρόμων ήταν περίπου να περνάει ένα μουλάρι με δύο κοφίνες στην άκρη, από εδώ και από εκεί. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια δυνατότητα να φιλοξενεί μέχρι και 4.000 άτομα. Κάποτε δηλαδή στο κάστρο μέσα αυτό, το οποίο έχει έκθεση περίπου 4 στρέμματα σαν επιφάνεια, κατοικούσαν 4.000 άτομα. Σήμερα στην Αστυπαλιά μένουν 1.100 άτομα. Δύο εκκλησιές, Βιγλάτορες, ξεχωρίζουν με τη μεγαλοπρέπεια της χριστιανοσύνης και αγνατεύουν το πέλαγος. Είναι η Ευαγγελίστρια, η Παναγιά του Κάστρου, και ο Αηγιώργης, περισσότερο γνωστός ως Σεράι. Το κάστρο ήταν κατοικημένο έως και το 1956, όπου ο τελευταίος κάτοικος έφυγε, γιατί ο μεγάλος σεισμός με επίκεντρο τη Σαντορίνη μετέτρεψε πολλά από τα σπίτια σε ερείπια. Το έργο της φυσικής καταστροφής ήρθε να επιτείνει και να ολοκληρώσει η ανθρώπινη. Η αυθαιρεσία των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν ως δομικό υλικό για νέες κατασκευές εκτός κάστρου τα ερείπια των πρώην σπιτιών. Το ένστικτο της επιβίωσης αμήλικτο και συχνά ανιστόρητο. Σήμερα όμως, το μοναδικό αυτό ιστορικό και αρχιτεκτονικό μνημείο χρήζει άμεσης φροντίδας. Το 1996 έγινε μια ανάθεση σε εμάς, στην ομάδα μας, για μια μελέτη για την ανάδειξη του κάστρου της Αστυπαλιάς. Το ΤΑΠΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού που έκανε αυτή την ανάδειξη, μας χρηματοδότησε καταρχάς μια πολύ μικρή ανασκαφή για να βρεθεί βεβαίως ο παλιός πολυδομικός ιστός του κάστρου μέσα, ακριβώς για να γίνει και η μελέτη πολύ πιο σωστή. Τα χρήματα αυτά εδώ κάναμε κάποια αρχή ανασκαφική για να βρουν τον παλιό πολυδομικό ιστό. Βρέθηκαν πάρα πολύ ωραία λείψανα στους δρόμους, πλακώστατα καταπληκτικά. Ένα καταπληκτικό αποχετευτικό δίκτυο που υπάρχει σε όλους τους δρόμους σου. Και πάρα πολλά βεβαίως λείψανα σπιτιών. Ακόμα δεν έχουμε δει αν τα σπίτια αυτά ήταν κάποια ιδιαίτερα κτίρια δημόσια ή όχι. Ακόμα δεν το έχουμε βρει. Αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες της συντήρησης και της ανάθεσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκπονείται η μελέτη εφαρμογής. Έχει βγει ένα συνολικό κοστολόγιο γύρω στα 285 εκατομμύρια. Ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο για να ενταχθεί και το έργο και η κατασκευή πια του έργου μέσα στα, και να χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα της ΕΟΚΟ. Σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο στήριξη, μας περιπτώσει. Και εμείς το ευχόμαστε και ευχόμαστε να γίνει και άμεσα, γιατί βλέπουμε ότι το κάστρο χρειάζεται άμεσα μία συντήρηση. Χρειάζεται άμεσα κάθε χρόνο. Εγώ ζω στην Αστυπαλιά μία δεκαετία. Κάθε χρόνο βλέπω τους τοίχους που πέφτουν. Βλέπω τα βάνια τα οποία λείπουν από το κάστρο μέσα. Υπάρχουν καταπληκτικά τα βάνια ξυλόγλυτα. Έχουμε περιστατικά φλοπής, εννοείται. Ναι, έχουμε. Δεν ξέρω αν τα έκλαψαν. Πάντως τη στιγμή αυτή λείπουν. Το κάστρο χρειάζεται άμεσα συντήρηση, ανάδειξη και φύλαξη. Γιατί διαφορετικά, κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι ο ερχόμενος αιώνας θα το βρει να δεσπόζει περήφανο πάνω στο λόφο στην Αστυπάλεια. Λίγο πολύ αυτά από την χαρούμενη αυτή βδομάδα του Απριλίου και από το Αρχιπέλαγος, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής. Κάπου εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή με περισσότερα ρεπορτάζ, ειδήσεις και έρευνες για τον μαγευτικό κόσμο του Αιγαίου Πελάγους. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Ραντεβού για την άλλη Κυριακή. Γεια σας.